Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου Μαγνησίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στην πόλη του Βόλου. Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, τον Φεβρουάριο του 2020, 50 μέλη της Ένωσης παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης, λειτουργία πνευμόνων και καρδιάς με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Αυτό αποτέλεσε την αρχή μιας συλλογικής προσπάθειας να συγκεντρωθούν εξωτερικοί απεινιδωτές και να μοιραστούν στα στρατόπεδα της Περιφερειακής Ενότητας που εκπροσωπεί η Ένωση. Είχα την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να ανταποκριθούμε ως λειτουργία της Αγάπης, ο οργανισμός που είναι για την πρόληψη και τα ιατρικά θέματα της Μητροπόλεως μας, στο αίτημα της Ενώσεως Αξιωματικών για να τους προσφέρουμε ένα φορητό απεινιδωτή που, όπως ξέρετε, σώζει ζωές. Οι ίδιοι εκπαιδεύτηκαν γι' αυτό, θα είναι στη διάθεση στρατοπέδου και φυσικά πέρα από τους εργαζόμενους στο στρατόπεδο και για όποιον άλλον τυχόν χρειαστεί. Η Λειτουργία Αγάπης είναι ένας οργανισμός που όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει τα μέγιστα. Αυτή τη φορά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα αυτού του είδους και στο συγκεκριμένο και στο νοσοκομείο και σε μονάδες ιατρικές, προκειμένου να διευκολύνουμε και να διαφυλάττουμε την υγεία των ανθρώπων όπως το κάνουμε και με τα μέτρα που έχουμε λάβει αυτόν τον καιρό. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους υγεία και δύναμη. Ας μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, νομίζω θα είναι ευχής έργο και ευλογία Θεού να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Έχω επανειλημμένα πει ότι η κρισιμότητα της εποχής επιβάλλει ενότητα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο λαός μας εμπιστεύεται το στράτευμά μας, τους αεροπόρους μας, τους ναύτες μας, τους ναυτικούς μας. Νομίζω ότι η παρουσία τους σήμερα στο Αιγαίο και σε κάθε σημείο όπου διαφυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας μας είναι πολύ σημαντική για μας, έχουν τις ευχές μας. Ευχόμαστε τελικά ειρηνικά να λυθούν όλα τα προβλήματα. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αν ο Μηγέννη το χρειαστεί, τα σημερινά νιάτα της Ελλάδας θα φανούν αντάξια αυτών που μας παρέδωσαν αυτή την όμορφη και ελεύθερη πατρίδα. Βασμιότατος δόρισε τον πρώτο απεινιδωτή στην ΕΣΠΕΒ, τον οποίο η Ένωση σκοπεύει άμεσα να παραχωρήσει στο στρατιωτικό εργοστάσιο αρμάτων 304 ΠΕΒ που εδρεύει στο Βελεστίνο. Ως πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Βόλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για την προσφορά που έκανε στις ένοπλες δυνάμεις και στα μέλη της και στους εργαζόμενους στρατιωτικούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας στην προσφορά αυτής ζωής, να πάμε κι άλλους απεινιδωτές στα στρατόπεδα και στους εργαζομένους που είναι εκεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένδειξη εκτίμησης προς το πρόσωπό του τον ευχαρίστησε προσφέροντάς του δύο ιστορικά βιβλία που αναφέρονται στην καταστροφή της Μικράς Ασίας γνωρίζοντας την αγάπη του για το διάβασμα. Το ένα βιβλίο αναφέρεται στη Μικρά Ασία. Το άλλο βιβλίο αναφέρεται από ένα φιλέλληνα συγγραφέα στην Επανάσταση του 1821. Εύχομαι να σας συντροφεύει όταν τα διαβάζετε να μας θυμάστε και το κάνουμε πραγματικά με αγάπη προς το πρόσωπό σας. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στην Ιερά Μητρόπολη, όπως και αυτή δίπλα σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν επικαιρότητα το ένα για τα 200 χρόνια που συμπληρώνουμε το 21 και το άλλο για τα 100 χρόνια που θα έχουμε το 22. Η ΕΣΠΕΒ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει την απόκτηση κι άλλων εξωτερικών απεινιδωτών, οι οποίοι θα διανεμηθούν σε άλλα στρατόπεδα της Μαγνησίας.